κρατητήρια, πασίγνωστος οφοπλιστής, με το γιο του μετά από άγριο καυγά και ξύλο που με αστυνομικούς. Φέρεται να έχει γίνει αυτό με αστυνομικούς. Η άποψη των εμπλεκόμενων είναι διαφορετική. Με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θα φτάσει και στις δικαστικές αίθουσες για να δούμε ακριβώς το τι έχει συμβεί. Πες μας, τι λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ένα απίστευτο επεισόδιο φαίνεται να έγινε την Κυριακή το βράδυ στον Πειραιά. Εκεί πέρα λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εμπλέκονται εφοπλιστής, ο πατέρας, ο γιος επίσης εφοπλιστής και οι δύο ιδιαίτερα γνωστοί, καθώς ο πατέρας είχε γίνει γνωστός και στο παρελθόν. Μιλάμε ένας άνθρωπος, ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας, ένας πολύ γνωστός εφοπλιστής. Και ο γιος επίσης έγινε γνωστός μέσα από ένα reality παιχνίδι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιο λόγο τους κατηγορούν και ποια είναι και η απάντηση? Ναι. Όλα έγιναν αργά το βράδυ, όταν υπήρχε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο που μέσα είχε ένα σκυλάκι. Εκεί πέρα περνούσε μια γυναίκα πεζή και κάλεσε την αστυνομία, διότι θεώρησε ότι το σκυλάκι ήταν εγκαταλειμμένα μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν ήρθε η αστυνομία και η συγκεκριμένη γυναίκα που είχε το σκυλάκι ήταν μέσα στο μπαρ μαζί με τους δύο εφοπλιστές, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η κυρία μαζί με τους δύο εφοπλιστές ζήτησαν το λόγο από τους αστυνομικούς. Κουβέντα στην κουβέντα, πληροφορίες μας λένε ότι πέρασαν σε ύβρις, μέχρι και σε αψιμαχίες μεταξύ τους και με σωματική επαφή. Πληροφορίες κάποιες λένε ότι οι δύο εφοπλιστές επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Ενώ η πλευρά των εφοπλιστών πατέρας λένε και γιος, ξαναλέμε, έτσι. Εκείνη η επίθεση από τους αστυνομικούς. Εδώ λοιπόν, πάμε και στην κυρία Βασιλοπούλου. Κυρία Βασιλοπούλου. Έχω το κατηγορητήριο πάντως, αν σας ενδιαφέρει, κύριε Καμπούρη. Μου ήρθε τώρα από το δικαστικό. Ποιο είναι το κατηγορητήριο, δεν λέμε ονόματα για ευνόητους λόγους. Για πάμε. Λοιπόν, το κατηγορητήριο είναι, καταρχήν, επιτέθηκε λεκτικά σε αστυνομικούς λέγοντας απατάξουν την εγκληματικότητα. Ποιο είναι, στον αέρα, στην κουμπί είμαστε, κύριε. Διαβάζουμε τώρα εδώ πέρα. Το κατηγορητήριο. Ποιο είναι, το λέμε, ακούτε τηλεφιατές. Πάμε. Λοιπόν, προσπαθώ να μην αναφέρω, όπως είπες, ονόματα και πράγματα τα οποία. Ωραία, μέχρι να βρεις τις πράξεις. Οι πράξεις είναι, αφορούν την αντίσταση, την σωματική βλάβη και την εξύβριση. Όσον αφορά τους δύο εφοπλιστές, πατέρα και γιο. Μάλιστα. Ενώ υπάρχει και κατηγορία για αντίσταση και παράβαση του νόμου περί αδέσποτων, η οποία αφορά την κυρία της υπόθεσης. Αφού είναι ιδιοκτήτη, το σκυλάκι είναι δικό της. Ναι, αλλά ήρθε σε αντιπαράθεση. Είναι ο νόμος περί δεσποζόμενων ζώων. Για πάμε λοιπόν, κυρία Βασιλοπούλου. Λοιπόν, αλληλομηνήθηκαν προφανώς. Πάμε λίγο στο. Ξεκινάμε. Έχει μια γυναίκα ένα σκυλάκι και το έχει αφήσει στο αυτοκίνητό της. Και καυγίζει το σκυλί, σύμφωνα με την καταγγελία της κυρίας που έκανε που κάλεσε την αστυνομία. Υπάρχει αδίκημα εκεί? Ναι, υπάρχει αδίκημα μόνο εάν, βάσει του νόμου που είπε ο Αγγέλης, ότι εάν θεωρήσει ότι έχει εγκαταλείψει το σκυλάκι σου, που εδώ δεν ήταν εγκαταλειμμένο, ήταν μέσα στο, κατά την άποψή μου. Προστατευμένο. Στο αυτοκίνητό της. Όχι, απαγορεύεται όμως, επειδή έχω σκυλάκι. Ναι. Έχουμε δικηγόρο εδώ, παρακαλώ. Το νόμο καλύτερα από τη δικηγόρο, το νόμο δεν μπορεί να ξέρει κανένα. Το αν αφήσω εγώ το σκυλάκι μου μέσα στο αυτοκίνητο για λίγα λεπτά και πάω στο περίπτωρο ή πάω να πάρω κάτι, δεν απαγορεύεται. Έτσι, απαγορεύεται να αφήσω να κλειδώσω το ζωάκι μου μέσα στο αυτοκίνητο, να το αφήσω 2-3 ώρες και να σηκωθώ να φύγω. Εδώ δεν έγινε όμως αυτό. Ή δεν ξέρουμε πώς θα το. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ήταν εγκατελειμμένο μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν θα πρέπει από τα πραγματικά περιστατικά να δούμε αν η κυρία που φέρεται ως κατηγορούμενη για τη συγκεκριμένη πράξη, πόσο χρονικό διάστημα είχε αφήσει το ζωάκι της μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να κινδύνευε αφενός μεν το ζώο και αφετέρου να δημιουργούσε, εάν γάβγιζε πάρα πολύ, και δημιουργούσε προβλήματα και σε αυτούς που περνάγανε, τους περαστικούς, τους διερχόμενους κτλ. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι. Θέμα αποδείξεως, βέβαια. Φυσικά. Όλα είναι θέμα απόδειξη σε μια ποινική δίκη. Όλα τα πάντα. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Είναι ο λόγος σου και ο λόγος μου. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι μηνύθηκαν για εξύβριση 361. Σωματική βλάβη, νομίζω είπατε. Ναι, και αντίσταση κατά της αρχής. Και αντίσταση κατά της αρχής. Είναι 3 πλημελήματα
Αλληλομνήθηκαν προφανώς και οι αστυνομικοί. Η αστυνομική έκανε τη μήνυση για την αντίσταση κατά τη εθνική σωματική βλάβη και τη συμβρίση. Προφανώς και η άλλη πλευρά έκανε μήνυση κατά των αστυνομικών. Έτσι ακριβώς. Η υπόθεση θα φτάσει κάποια στιγμή στο ακροατήριο. Θα δοθούν καταθέσεις στο στάδιο της προκαταρκτικής. Θα περάσουμε την προκαταρκτική. Εάν προκύψουν αποχρώσεις ενδείξεις, θα πάμε στην προανάκριση για να φτάσουμε στο ακροατήριο. Και όλα αυτά θα εμπλουτιστούν από τους μάρτες, τους αυτόπτες. Τους θαμώνες, γιατί μιλάμε για κάποιο κατάστημα από ό,τι είπατε. Για μπαρ. Όλοι για ένα μπαρ. Το να αποδειχθεί ποιος έβρισε ποιον ή αν όλοι βριστήκανε. Και να σας πω κάτι από την εμπειρία μου. Αυτή η υπόθεση κάποια στιγμή όταν θα φτάσει να εκδικαστεί, δύο πράγματα θα συμβαίνουν. Ή θα έχει εκδοθεί πάλι ο αντίστοιχος κάθε φορά νόμος που την εξύβριση, την απειλή, την απλή σωματική βλάβη, είναι αυτό το οποίο λέμε νομική παραγραφή υφόρων. Δηλαδή υπάρχει ένας νόμος ο οποίος κάθε χρόνο δημοσιεύεται, κάθε δύο χρόνια, που λένε ότι όταν έχουν τελεστεί πράξεις που προβλέπεται ποινή φυλάξης μέχρι ενός έτους, σε αυτές τις περιπτώσεις πάβει φόρο παραγραφή, δηλαδή μπαίνει στο αρχείο υπόθεση. Mm. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και στην απειλή και στην. Άρα με λίγα λόγια. Εκτός από την αντίσταση κατά της αρχής, ναι. ή θα τα βρούνε. Μάλιστα. Και θα ανακαλέσουν τις μηνύσεις ένθεν και ένθεν. Ξαναλέμε λοιπόν. Εμάς οι πληροφορίες λένε. Ακούστε λοιπόν. Οι πληροφορίες λένε. Από την άλλη πλευρά σας πω. Τι πληροφορία μας έχει έρθει. Ότι η γυναίκα που είχε το σκυλάκι σταμάτησε για λίγο. Έτσι. Για λίγο, υπήρχε έτσι λίγος μουσική έξω στον δρόμο. Άρα, δηλαδή, θεωρούν ότι ήταν και κάπως περίεργη η ειδοποίηση αστυνομίας για το λίγο του χρόνου που είχε μείνει το σκυλάκι μέσα στο αυτοκίνητο και ότι όταν πήγανε να αλλάξουν οι αστυνομικοί το αυτοκίνητο και τους ειδοποιήσαν τους ανθρώπους ότι κάποιοι έχουν έρθει αστυνομία στο αυτοκίνητό σας, βγήκαν έξω, λοιπόν, τι έχει γίνει. Παντός να σας πω κάτι, κύριε Καμπούρη. Και εκεί, λοιπόν. Συγγνώμη να πω κάτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Και κάτι άλλο, εμένα κάπου αλλού πηγαίνει το μυαλό μου. Και επειδή είμαι πιο, να το πω έτσι, ψηλιασμένη λόγω του επαγγελματός μου, να αφήσει κάποιος το σκυλάκι του μέσα στο αυτοκίνητο για κάποια λεπτά και να βρεθεί ένας τόσο ευαισθητοποιημένος περαστικός να καταγγείλει το περιστατικό στον σε μια περιοχή που είναι μουσική, δεν μπορεί να μιλήσει τη μουσική στον δρόμο. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Μπορεί να ήταν εντύπωση. Για λίγα λεπτά, ήταν για αρκετή ώρα. Έτσι, ναι. Γιατί υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις αυτό. Έτσι. Έτσι, συμβαίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό σαν περιστατικό, το να φτάσει να καταγγελθεί είναι πολύ οξύ. Δηλαδή, αλλιώς είπε μια καλησπέρα στους δύο επιχειρηματίες. Ο νόμος, μισό λεπτάκι. Τι λέει, μισό λεπτάκι. Ο νόμος τι λέει. Ο νόμος λέει για το σκυλάκι μέσα στο αυτοκίνητο. Πόση ώρα λέει ο νόμος ότι μπορεί να έχει το σκυλάκι στο αυτοκίνητο μέσα. Δεν λέει σε δύο ώρες. Υπάρχει ώρα, ωράριο. Λέει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που να μην τεθεί πρόβλημα και στο ίδιο το σκυλάκι και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στους πέρα. Δηλαδή, κοιτάξτε, όλα είναι σχετικά. Σαφώς μιλάμε για ένα διάστημα 5, 10, 15 λεπτών. Δεν μιλάμε για 2 και για 3 ώρες. Μάλιστα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν θα εξετάσουν οι δικαστικές αρχές. Από ό,τι μας λέει η κυρία Βασιλοπούλου, όλο το θέμα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα πάει καν. Το πιο σημαντικό είναι και οι καταγγελίες που υπάρχουν στα χέρια. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Είναι τώρα στις δικαστικές αίθουσες. Δεν γίνεται δικαστήριο τώρα, κύριε. Είναι αυτόφορη διαδικασία. Είναι αυτόφορο. Τι γίνεται εκεί. Σήμερα δικάζεται το αυτόφορο. Στην αυτόφορη διαδικασία 99,99% θα δοθεί ρητή. Θα δοθεί καταγγελία το αυτόφορο. Παίρνει την πρώτη προθεσμία που είναι το τριήμερο. Μετά το τριήμερο πας στο λεγόμενο δεκαπενθήμερο και μετά το δεκαπενθήμερο πας στη λεγόμενη ρητή δικάσιμο. Και πάμε αναβολή στην αναβολή, ο αναβολή, με αποτέλεσμα αυτή η υπόθεση όταν τελικά θα φτάσει να εκδικαστεί, θα έχει περάσει ένα μεγάλο ικανό χρονικό διάστημα που συνήθως εκεί αμβλύνονται οι διαφορές και επέρχεται συνήθως για τέτοιες πράξεις συμβιβασμός εκτός, ξαναλέω, του αδικήματος της αντίστασης κατά της αρχής. Ή περίπτωση. Θα κάνω μια ερώτηση τώρα, κυρία Βασιλοπούλου. Ένας πολίτης, όταν δεχτεί από κάποιον αστυνομικό. Επίθεση. Ναι. Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο συγκεκριμένο. Θα κάνει μήνυση. Τι γίνεται εκεί πέρα. Θα κάνει μήνυση. Και μετά, και όταν ζητήσει τα αρέστα ως πολίτης. Γιατί και ως πολίτης έχει δικαιώματα. Φυσικά. Εκεί τι σημαίνει λοιπόν. Θα σε πάρει μέσα για αντίσταση μετά τη αρχή. Όχι, αντίσταση. Προσέξτε. Συγγνώμη, οι αστυνομικοί πήγαν και επιτεθήκανε. Μισό λεπτό, τι είπατε. Είναι δυνατόν να πήγαν και επιτεθήκανε αστυνομικοί. Εγώ ρωτάω άλλο. Υπάρχουν περιπτώσεις, κύριε Μούγιο, και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάω για να ενημερώνουμε τους πολίτες. Που υπάρχει προκλητικός αστυνομικός.
Προκλή υπάρχουν, δεν είναι όλοι άγιοι. Εδώ άλλο πλάγει ναρκωτικά τη προάλλε. Κάθε καλό και εξαιρέσει. Λύστε με του αλλοδαπού. Δεν τα αμφισβητούμε αυτό. Εγώ μιλάω για τι εξαιρέσει λοιπόν. Αλλά στην προκειμένη υπόθεση. Εγώ μιλάω, δεν μιλάμε για την προκειμένη υπόθεση. Μιλάμε γενικώ. Για να ενημερώσουμε του πολίτε. Είναι σε υπηρεσία ή δεν είναι. Γιατί οι πολίτε πρέπει να ενημερώνονται. Και ξαναλέμε λοιπόν. Έχετε ένα πολίτη αντιμέτωπο με έναν κακό αστυνομικό. Ναι. Όχι για του κακού αστυνομικού. Ο οποίο κακό αστυνομικό είναι προκλητικό στον πολίτη. Να του καταγγείλει. Όταν θα πει ο πολίτη, λοιπόν, ξαναλέω, ακούστε με λίγο, μην βιάζεστε. Και όταν λέει πολίτη, μα κύριε μου, τι συμπεριφορά είναι αυτή. Πώς μου μιλάτε έτσι. Είναι λογικό το πει ο πολίτη αυτό. Τι τον πάει μέσα και αντίσει κατά τη αρχή. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εξύβριση, απίθεια. Πείτε μα, τι είναι αυτό, να ξέρω. Η αντίσταση κατά τη αρχή είναι αδίκημα. Το οποίο, για το οποίο υπέβαλαν μήνυση οι αστυνομικοί. Δηλαδή ήρθαν οι αστυνομικοί και λένε... Έτσι, έτσι. Αυτό λέω. Έτσι. Αυτό ρωτάω εγώ. Οι αστυνομικοί έκαναν τη μήνυση κατά... Αυτό λέω, κύριε Καραγκιά. Ακούστε λίγο, παρακαλώ. Λοιπόν, ελληνικά μιλάω. Αντίσταση κατά της αρχής είναι όταν ο πολίτης ελεγχόμενος με οποιονδήποτε τρόπο από το όργανο που είναι υπεύθυνο τον ελέγξει εν προκειμένου τον αστυνομικό, προβάλλει αντίσταση και μάλιστα πρόκλητη, χωρίς λόγο και αιτία. Ξαναλέω λοιπόν. Κυρία Βασιλοπούλου, το ερώτημα μου είναι συγκεκριμένο. Έρχεται ο αστυνομικός, ο κακός αστυνομικός. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κακοί αστυνομικοί. Είναι όλοι καλοί. Αν θέλει να σου κάνει κακό αστυνομικό. Και έρχεται ο αστυνομικός και μου καπουλάει μαγιά, να το πω έτσι. Μας μιλάει επιθετικά στον πολίτη. Μάλιστα. Υποτιμητικά στον πολίτη. Κάνει... Και ναι. Του λέει ο πολίτης. Να τον καταγγείλει. Και του λέει ο πολίτης. Κύριε αστυνομικέ, τι συμπεριφορά είναι αυτή που μιλάτε έτσι. Εκεί λοιπόν μπορεί ο αστυνομικός, ναι. Μπορεί ο αστυνομικός να κάνει μήνυση ο ίδιος και να καταγράψει ότι έκανε αντίσταση κατά της αρχής. Ναι, μπορεί να κάνει. Αυτό λέει. Η εξύβριση, η απίθεια, φυλακή μπορεί να σε στείλει. Τα πάντα μπορεί να και εξύβριση. Πώς προστατεύεται ο πολίτης λοιπόν. Ο πολίτης προστατεύεται με το αν θα αποδείξει. Κοιτάξτε, με τα αποδεικτικά στοιχεία. Κύριε μου, για ένα λεπτάκι. Λοιπόν, υπάρχει το εξής. Κακό στην υπόθεση αυτή και θα το πω κακό γιατί είναι κακό. Όταν η υπόθεση αυτή πάει στο ακροατήριο, συνήθως οι δικαστές έχουν μία, ακόμα και σήμερα, μία προκατάληψη και ένα τεκμήριο, μαχητό βέβαια, υπέρ του αστυνομικού. Σου λέει δηλαδή ο δικαστής, καλά, γιατί να σε πιστέψω, είχε προηγούμενα μαζί σου ο αστυνομικός. Για ποιο λόγο να λέει ψέματα ο αστυνομικός. Είναι ένα δημόσιο όργανο, όργανο που έκανε τη συγκεκριμένη δουλειά. Άρα γιατί να πει ο αστυνομικός ψέματα. Γιατί λοιπόν να πιστέψω εσένα και να μην πιστέψω τον αστυνομικό. Αυτό σιγά σιγά και επειδή έχουν γίνει δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά με τους αστυνομικούς, το εσωτερικό υποθέσεων το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η ασφάλεια, αλλά και όσοι κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ έχουν συνεχή και καθημερινά θέματα με τους αστυνομικούς. Αυτό λοιπόν το τεκμήριο τίνει και πέφτει σιγά σιγά. Άρα λοιπόν ο πολίτης σαφώς είναι εκτεθειμένος σε μια τέτοια συμπεριφορά και σε ένα τέτοιο περιστατικό να μηνυθεί από τον αστυνομικό, δεν θα πρέπει να φοβηθεί, θα πρέπει να απαντήσει, θα πρέπει να κάνει και αυτός την αντίστοιχη μήνυση καταγράφοντας τα περιστατικά όπως έγιναν και καταδεικνύοντας την προσβολή που δέχτηκε είτε με εξύβριση, είτε με απειλή, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και όλα αυτά, όταν θα σχηματιστεί η δικογραφία, θα τα καταδείξει η ανάκληση και τα αποδεικτικά όλα τα πράγματα. Και πείτε μας και τι ποινή έχετε ο πολίτης σε αυτά που είπε ο κύριος Καμπούρης. Συγγνώμη. Τι ποινή έχετε αν ένας κακός αστυνομικός, λοιπόν, τον πάει για εξύβριση και απίθεια. Το πιο σημαντικό, να ξέρετε, το πιο σημαντικό για τους αστυνομικούς δεν είναι το ποινικό δικαστήριο. Το πιο σημαντικό για τους αστυνομικούς, γιατί έχω υπάρξει υπερασπιστής αστυνομικού αρκετές φορές, είναι η ΕΔΕ που θα περάσει και η πειθαρχική ποινή που θα του επιβληθεί από το Συμβούλιο, που μπορεί να είναι μέχρι και στέρηση. Άσχετα με αυτό. Ο ταλέπορος ο πολίτης Καμπούρης ή Τζίφας. Ο ταλέπορος πολίτης θα πηγαίνει στα δικαστήρια και θα ξαναπηγαίνει και θα ξαναπηγαίνει, θα οδιορίζει συνήγορο, θα πληρώνει. Φυσικά, ναι. Για να βρει το δίκαιο του. Πάμε να δώσουμε κάποιο δώρο στον κύριο. Ο πολίτης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εάν δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα, θα πληρώνει. Θα πληρώνει. Εάν του πει πάμε στο τμήμα, να πάει στο τμήμα και να του κάνει. Πάμε να δώσουμε δώρο, παρακαλώ, στους τηλεθεατές. Πάμε να δώσουμε δώρο στους φίλους τηλεθεατές. Πάμε να δώσουμε και σήμερα. Δύο δώρα σε κάθε.